φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου και καίμε. Είχε προηγηθεί όμως μια σχέση με σένα και με τον Λούκα, γιατί αυτό φαίνεται από το περιβάλλον σου και από τα δημοσιεύματα. Ναι, είχαμε μια σχέση. Μπάσταρδε πονάνε οι λέξεις. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Η Χριστίνα Μιλιού που γνωρίσαμε στο Voice μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Λούκα Γιώργα. Φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου και καίμε. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ εφημερίδας Παραπολιτικά, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια λέει ότι έμαθε το χωρισμό της από τα περιοδικά όταν είδε τον τραγουδιστή με τη νέα του σύντροφο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Λούκας, όπως έχουμε δει όλοι, έχει κάποια σχέση αυτή τη στιγμή και θα ήταν λίγο άσχημο να κάτσω να συζητήσω τι είχα ή τι δεν είχα, τέλος πάντων. Το έμαθα όπως το μάθατε όλοι από τα περιοδικά και τις τηλεοράσεις για τη σχέση του και... Εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου και καίμε. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το χωρισμό της και δυσκολεύεται όταν μιλάει για αυτό, αφού το σοκ ήταν μεγάλο. Ήμουνα στο Voice. Το έμαθα, ναι, όταν ήμουνα στο παιχνίδι, λίγο πριν κοπώ στα Battles. Ο χωρισμός έρχεται όπως έρχεται παντού. Δηλαδή, μιλάμε, Σπύρο, είμαστε μαζί, Σπύρο, χωρίζουμε. Το λόγο του χωρισμού. Έμαθα λίγο περίεργα. Αν θες να σου το πω έτσι. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Είμαστε άνθρωποι και περνάμε δύσκολα σε κάποιες καταστάσεις. Το να τα εκθέτουμε προς τα έξω ίσως μετά να κάνει κακό σε μένα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχω περάσει διάφορα το τελευταίο καιρό και δεν θέλω απλά να τα συζητάω γι' αυτό. Η Χριστίνα Μιλιούς πρέπει να ξεκαθαρίσει πως για ό,τι συνέβη δεν φταίει νέα σύντροφος του τραγουδιστή Έλενα Ράπτη. Δεν θεωρώ ότι φταίει το τρίτο πρόσωπο. Αν ο άλλος ανοίξει την πόρτα, όποιος θέλει μπαίνει. Δεν είναι... Το τρίτο πρόσωπο μπαίνει γιατί κάποιος τον άφησε να μπει. Δεν είναι... ή το ήθελε, έτσι. Έτσι είναι οι σχέσεις, εντάξει. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Ξεκίνησε και τελείωσε όπως το περίμενες. Όχι. Αλλιώς ήταν στην αρχή, αλλιώς το τέλος. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για στενό μαρκάρισμα του Λούκα προς τη Χριστίνα τότε γνώρισε. Ενώ πολύ συχνά συγκατοικούσαν. Εκείνη εξηγεί τι συνέβη. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τους ανθρώπους να τους εμπιστεύομαι μέχρι να μου αποδείξουν το αντίθετο. Οπότε σε όποια σχέση έχω κάνει στη ζωή μου, εμπιστεύομαι. Τώρα, αν στο τέλος προδοθώ, λάθος δικό μου. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια κοιτάει μπροστά. Εκτός από το τραγούδι ασχολείται με το νέο επόμενο της βήμα. Ενώ θα ακούσετε τι εύχεται στον πρώην της Λούκα Γιώργα. Μπορείς να μένεις σε κάτι σε όλη σου τη ζωή. Εντάξει. Έρχεται κάτι κακό ή δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Εκείνη τη στιγμή σε στεναχωρεί, μπορεί να σε ρίξει. Αλλά έχουμε δύναμη, σηκωνόμαστε και προχωράμε. Βέβαια. Τι εύχεσαι του Λούκα στη νέα του σχέση. Προς Θεώ, τι να ευχηθώ. Τίποτα. Υγεία σε όλο τον κόσμο και αγάπη.